Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή, τον Πετραλόν, τον Θανάση Βέλη. Θανάση, σημαντική νίκη σήμερα, αναμφίβολα έτσι. 1-0 τον Άγιο Θωμά σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο και σίγουρα αυτό θα δυσκόλευσε τις προσπάθειές σας, έτσι. Εντάξει, ο αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος, το ξέραμε πριν ξεκινήσει το μάτσο. Τώρα η νίκη πολύ πολύτιμη. Γιατί ο Άγιος Θωμάς ήταν πρώτος, εμείς δεύτεροι, τώρα το καβαλήσαμε. Συνεχίζουμε κάθε μάτσο όσο πιο ψηλά φτάσουμε. Προφανώς στόχος έτσι τώρα για τα Πετράλων είναι να πρωταγωνιστήσουν και φέτος όπως τα τελευταία χρόνια, έτσι. Ακριβώς. Ο στόχος εξ αρχής είναι να πρωταγωνιστήσει. Ταβάνι δεν υπάρχει, όσο πιο ψηλά φτάσουμε. Και φέτος. Με δουλειά. Τότε το παιχνίδι ήταν δύσκολο, φαινόταν ότι θα κρινόταν στον γκολ, έτσι. Το παιχνίδι ήταν δύσκολο. Από τη στιγμή που στο πρώτο ημίχρονο δεν πήγε κάποιο γκολ, ξέραμε ότι στο δεύτερο, όποιος βάλει το γκολ θα κερδίσει. Ευτυχήσαμε να βάλουμε στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου ένα γρήγορο γκολ. Και σου έπαιξε αυτό το ρόλο του, έτσι. Ορίστε. Έπαιξε το ρόλο του αυτό ότι προηγηθήκατε από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορούσαμε μετά, βρήκαμε κάποιους χώρους να τελειώσουμε το μάτς και το κάναμε λίγο ροντέο στο τέλος. Ναι, που πίεσε λίγο Άγιος Θωμάς, δεν σου αρέσουν λίγο με ψηλές μπαλιές. Κάποια λυπής, αλλά έπρεπε να τελειώσει το μάτς νωρίτερα.